Επανέρχεται σε ισχύ το παλαιό σύστημα εξέτασης υποψηφίων οδηγών, ενώ καταργείται η επανεξέταση για τους οδηγούς άνω των 74 χρονών. Οι ηλικιωμένοι, όσοι μέχρι τώρα έχουν δώσει και έχουν επιτύχει, καλώς έχουν επιτύχει. Όσοι έχουν δώσει και έχουν αποτύχει, θα χρειαστεί να ξαναδώσουν μέχρι να επιτύχουν, αν γίνεται και αν είναι αυτό εφικτό. Και από εκεί και πέρα πλέον θα έχουμε σύσταση νέων δευτεροβάθμιων ιατρικών επιτροπών, όπου θα περνάνε από γιατρούς καθαρά και μόνο, και εκεί θα κρίνεται αν και κατά πόσο είναι ικανοί να πιάσουν τη μόνη. Σε δημόσιο νοσοκομείο θα είναι εξετάσεις, δεν θα είναι σε ιδιώτες γιατρούς. Αν ένας ηλικιωμένος δεν βλέπει καλά, δεν έχει αντανακλαστικά, είναι δημόσιος κίνδυνος. Πρέπει να εξεταστεί. Εγώ ξέρω και ηλικιωμένους που δεν μπορεί να κάνουν όπισθεν. Το βρίσκω πολύ σωστό μετά από τα 70 πριν από γιατρούς, γιατί οι γέροι άνθρωποι έχουμε και προβλήματα, πρώτος και ο υποφαινόμενος. Οπότε το βρίσκω σωστό. Ιατρικές και όχι μόνο, και οδηγεί και μεθέσκαλο. Γιατί μπορεί να είναι ανίκανος και να οδηγάει και να σκοτώνει κόσμο. Οπότε και υπάρχει ένσταση από την πλευρά σας, ότι θα πρέπει να περνούν... Εγώ πιστεύω ναι, αυτό. Γιατί ένας εβδομηντάρης έχει περάσει λίγο πολύ από κάποιες ασθένειες. Εγώ είμαι 64 χρονών. Έχω περάσει 3 εγκεφαλικά. Τι θα γίνει? Ναι, καλά πάω μέχρι τώρα. Αν αύριο δεν μπορώ. Και όλα αυτά σε μια προσπάθεια να ξεμπλοκάρουν οι εξετάσεις, καθώς εκκρεμούν πάνω από 100.000 αιτήσεις για νέα διπλώματα ή ανανέωση σε όλη τη χώρα, ενώ σε επίπεδο Ηρακλείου, στο περίμενε βρίσκονται πάνω από 2.500 υποψήφιοι οδηγοί. Δεν απαιτείται πλέον το ασφαλιστήριο. Θα αλλάξει και η εξέταση όσον αφορά τα δύο στάδια, δηλαδή το πρώτο στάδιο που είχαμε τον ελιγμό και το δεύτερο της πορείας ουσιαστικά καταργείται. Ο υποψήφιος θα είναι μαζί με τον εκπαιδευτή του και τον εξεταστή στο αυτοκίνητο, κανονικά. Καλύτερο είναι, ναι. Καλύτερο. Καθόλου ικανοποιημένος δεν είμαι. Σε τι να είμαι, ότι ξαναγυρίζουμε πλέον χωρίς κανένα διασμό, χωρίς κανένα μέτρο αναστολής στο λάδωμα, στο κοινός. Σε τι να είμαι ευχαριστημένος. Ποιος θα ανακόψει δηλαδή αυτόν που θέλει να χρηματίσει ή να χρηματιστεί? Παράλληλα συστήνεται επιτροπή η οποία το αργότερο εντός 9 μηνών θα συντάξει νέο, σύγχρονο και εφαρμόσιμο σύστημα σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταργείται η υποχρεωτική επανεξέταση των οδηγών με ηλικία άνω των 74 ετών και συγκροτούνται εκ νέου οι δευτεροβάθμιες ιατρικές επιτροπές που κατάργησε η προηγούμενη κυβέρνηση προκειμένου να υπάρχει ουσιαστικότερος ιατρικός έλεγχος των ηλικιωμένων. Από σήμερα ουσιαστικά και μέχρι τις 30 Απριλίου του 2020 θα πάμε στο παλιό σύστημα. Και όπως έχει προβλέψει το Υπουργείο, μέσα στο επόμενο εξάμεινο θα πρέπει να καταδεθούν προτάσεις, θα βρεθούν και όλοι οι φορείς για να συζητήσουμε ένα νέο σύστημα το οποίο θα προάγει την οδική ασφάλεια. Αυτό που θα μας ικανοποιήσει είναι να μας φωνάξουν, να ανεβούμε στην Αθήνα, να καταθέσουμε τις προτάσεις μας και να κάνουμε ένα πραγματικά νέο νόμο, ο οποίος θα προάγει την οδική ασφάλεια με μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Την ίδια ώρα δίησανται οι απόψεις στους κόλπους των εκπαιδευτών οδήγησης σε σχέση με το παλαιό σύστημα εξέτασης υποψηφίων οδηγών, καθώς δεκάδες είναι τα ερωτηματικά σε σχέση με την καταπολέμηση της διαφθοράς στον τομέα αυτό. Για μας κόκκινη γραμμή είναι όλο αυτό το σύστημα. Όλο αυτό το σύστημα δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα, καμία βοήθεια και καμία τέλος πάντων παραπάνω έτσι, καλυτέρευση της οδικής ασφάλειας. Και φανταστείτε τώρα ότι έρχεται ένας υπουργός, έρχεται μια κυβέρνηση ολόκληρη που νομιμοποιεί με την πράξη της αυτή το βρώμικο χρήμα.